Καλώ ήρθατε! Βασίλης εδώ και σήμερα, παιδιά, θα ασχοληθούμε λίγο με RGB. Ναι, καλά ακούσατε, πλέον υπήρχαν ελάχιστες εταιρείε που δεν είχαν RGB προϊόντα και κάποιο θα μπορούσε να απευθυνθεί εκεί πέρα αν μισούσε το RGB. Κάτι που δεν συμβαίνει σε αυτό το κανάλι σε καμία απολύτως περίπτωση. Αλλά και τα τελευταία προπύργια του όχι RGB έπεσαν σε αυτό το βίντεο και σήμερα θα δούμε την πιο πρόσφατη σειρά από την Bequired. Ανοίγουμε την ασφάλεια στη μητρική μα, τοποθετούμε τον επεξεργαστή και ασφαλίζουμε. Ξεβιδώνουμε βιδούλα, τοποθετούμε SSD NVMe, τοποθετούμε τη βιδούλα. Περνάμε στις μνήμες. Κρατ, κρουτ, κριτς και πάλι κρατς. Αυτό που θα κάνει επίσης crack είναι το μυαλό σας με το GoodOffer24, το site που θα βρείτε κλειδιά για Windows 10 στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στα link που έχω κάτω στην περιγραφή, βρίσκετε τα Windows 10, 11 ή και Office και όταν φτάσετε στο καλάθι σας, απλά βάζετε τον κωδικό Just για 30% επιπλέον έκπτωση και έτσι παίρνετε το κλειδάκι σα για να χτίσετε το πισάκι σα και να το κάνετε γνήσιο. Προχωράμε. Για κουτί θα χρησιμοποιήσουμε το Be Quiet Pure Base 500 που έχουμε δει την DX έκδοση στο κανάλι. Είναι πολύ ποιοτικό κουτί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως έχουμε την FX έκδοση. Και τι διαφοροποίησει θα δούμε. Η πρώτη διαφοροποίηση που θα δούμε είναι οι ανεμιστήρες. Βλέπετε εδώ πίσω που έχει ένα ανεμιστήρα με ένα RGB LED ring περιμετρικά. Έχει άλλους Τρει στο μπροστινό μέρο, σε αντίθεση με το απλό μοντέλο που είχε δύο μόνο ανεμιστήρε, ένα πίσω και ένα μπροστά, χωρί RGB. Επίση, αυτό που μου αρέσει τα κουτιά εδώ πέρα τη Be Quiet είναι ότι έχουν μέσα και ένα ηχομορφητικό υλικό, οπότε να είναι λίγο πιο αθόρυβα. Όπως επίση έχει γίνει μια ακόμη προσθήκη που βλέπουμε το RGB Hub που έχει μέσα στο κουτί. Έχει πάνω ήδη συνδεμένου του 4 ανεμιστήρε, τόσο για RGB όσο και για PWM χειρισμό αλλά μπορεί να πάρει δύο ακόμη ανεμιστήρες που θα το χρησιμοποιήσουμε και στη συνέχεια. Μ' αρέσει που έχει γίνει καλό cable management και γενικότερα είναι ένα ποιοτικό κουτί. Με ωραίους ανεμιστήρες, καλό airflow, ωραία ποιότητα κατασκευής και μπορείτε να δείτε και το full review που θα το έχω από κάτω. Βάζουμε το back IO shield, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Συνεχίζουμε με τη μητρική. Και στη συνέχεια βιδώνουμε και όπως έχουμε πει πρέπει να βάλουμε όλες τις βίδες. Τοποθετούμε το bracket για τη στήριξη της ψήκτρας, όπου για ψήξη στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έχουμε πάλι από την Be Quiet την Pure Loop 2FX. Έχουμε δει την απλή έκδοση στο συγκεκριμένο κανάλι εδώ που θα σας έχω λογικά το review από κάτω. Αυτή εδώ είναι η έκδοση με τα 280 χιλιοστά. Τι σημαίνει αυτό ότι θα έχει δύο δεκατεσάριδε ανεμιστήρε. Πολύ ποιοτική στι ψύκτρες τη, εδώ πέρα η Bequat. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι μέσα στη συσκευασία μια και μιλάμε για FX έχουμε RGB. Οπότε μα έχει και το κατάλληλο hub που, όχι απλώ μπορεί να πάρει δύο ανεμιστήρε που έχει μέσα στη συσκευασία, αλλά μπορεί να πάρει μέχρι και έξι ανεμιστήρε. Όπως επίση μα έχει και υγρό στην περίπτωση που μετά από κάποια χρόνια θέλουμε να κάνουμε μια προσθήκη. Έχει μέσα υγρό, δεν είναι απαραίτητο, αλλά μπορούμε να προσθέσουμε μετά από μερικά χρόνια. Βάζουμε και όλε τι βίδε στου ανεμιστήρε. Μάλιστα, αυτό που μου αρέσει στου συγκεκριμένου εδώ ανεμιστήρε είναι ότι πέρα ότι είναι ποιοτικοί, αθόρυβοι και έχουν αρκετή στατική πίεση, μια και έχουμε ψυγείο. Αυτό που μου αρέσει επίση είναι ότι έχουν λάστιχα και στι τέσσερι γωνίε, έτσι ώστε να μην μεταφέρονται οι κραβασμοί. Ε, και εννοείται ότι έχουμε και το RGB δαχτυλίδι περιμετρικά για να κουμπώσει ωραία σε όλο το σύστημά μα. Μέσα στη συσκευασία μα έχει και ένα σωληνάριο με λίγη πάστα, οπότε θα βάλουμε εδώ ένα μπιζελάκι. Δεν ξεχνάμε όπως και δίποτε να αφαιρέσουμε το αυτοκόλλητο πάνω από το μπλοκ για να δουλεύει σωστά η ψύκτρα. Την ακουμπάμε πάνω στα μπράκετ και βιδώνουμε τι δύο βίδε. Δεν σφίγγουμε τη μία μόνη τη, Σφίγγουμε διαδοχικά. Μία τη μία, μία την άλλη, μέχρι να φτάσουμε στο μέγιστο σφίξιμο. Τοποθετούμε και το ψυγείο πάνω στο κουτί μα. Περνάμε και στο τροφοδοτικό που είναι επίση από την Bequiet το Pure Power 11FM 1000W. Έχουμε ξαναδεί από την Bequiet ένα πιο μικρό μοντέλο. Πλέον θα πάμε στα 1000W, μια και έχουμε ένα πιο ενεργοβόρο σύστημα. Αυτό που θέλω να δείξω και αυτό που το λέει και στην ονομασία του είναι το FM. Το οποίο δεν σημαίνει κάποιο ραδιόφωνο, σημαίνει ότι είναι full modular, δηλαδή τα καλώδια είναι όλα αποσπόμενα, οπότε θα βάλουμε ακριβώ αυτά που θέλουμε εμεί. Επίση, έχουμε και επιστοποίηση 80 plus gold, κάτι πολύ θετικό να υπάρχει στα τροφοδοτικά. Και γενικότερα, η Be Quiet στα τροφοδοτικά που φτιάχνει είναι πολύ ποιοτική. Ξέρουμε ότι θα βάλουμε μέσα ένα σωστό εξάρτημα που δεν θα μα κάψει και τα υπόλοιπα. Επίση, αν και το συγκεκριμένο τροφοδοτικό δεν έχει το καινούριο 12 πίνο τη Nvidia, εδώ πέρα η Be Quiet ήρθε για να δώσει τη λύση και μου έστειλε και αυτόν εδώ τον αντάπτορα που πάμε να τον ανοίξουμε να τον δούμε λίγο καλύτερα. Στην ουσία αυτό κάνει και στα παλιότερα τροφοδοτικά που έχετε όπως καταλαβαίνετε που παίρνει δύο κονέκτορες πάνω από το τροφοδοτικό, δύο PCI Express κονέκτορες και μας βγάζει έτσι το πιο μικρό δωδεκάπινο για να βάλουμε και μια 40 σειρά αν θελήσουμε εμείς. Και μάλιστα αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι έχει και τα ντάμια εδώ πάνω του αισθητήρε, α το πούμε έτσι, τα καλωδιάκια, για να δίνει το σήμα στην κάρτα γραφικών να δουλεύει μέχρι και τα 600 W. Οπότε, αν δεν έχετε ένα πιο σύγχρονο τροφοδοτικό, παίρνετε αυτό το καλωδιάκι. Μία ωραία προσθήκη που έχει το 500FX είναι το αφαιρούμενο bracket για το τροφοδοτικό, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η όλη η εγκατάσταση. Και τώρα πρέπει να φτιάξουμε τα καλώδια. Και τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι να μπει και η κάρτα γραφικών. Θα βάλουμε μια γουρονοκάρτα, θα βάλουμε μια RTX 3080 εδώ πέρα που είναι και η Master από ό,τι βλέπετε εδώ η Super Extreme. Το PC μας είναι έτοιμο και αλήθεια είναι ότι η καινούργια FX σειρά από την Be Quiet με εντυπωσίασε γιατί έχει όσο RGB χρειάζεται χωρίς να υπερβάλλει. Δεν είναι το super extra καγκούρικο, κρατάει αυτό το πιο σοβαρό premium που έχει η Bequite στα προϊόντα τη γενικότερα, αλλά το έχει πάει ένα βήμα παραπάνω. Εννοείται τα RGB, αν θέλετε, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε για να το κάνετε και τελείω stealth. Τώρα την ψήκρα την έχουμε δει σε προηγούμενο βίντεο στο κανάλι. Η προσθήκη είναι αυτή ότι έχουμε και το RGB. Έγινε ένα τσίκ, λίγο πιο όμορφη θα μπορούσα να πω. Η απόδοσή τη είναι καλή. Τα τροφοδοτικά τα γνωρίζουμε από την Bequite, τα 1000W φτάνουν και περισσεύουν για ένα δυνατό σύστημα. Και τέλο, να περάσουμε στο κουτί που. Έχω και ένα παραπονάκι εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο κουτί το έχουμε δει είναι εξαιρετικό από θέμα κατασκευή, airflow. Πλέον έχουμε και περισσότερου ανεμιστήρε. Αλλά αυτό το πρόβλημα που έχω είναι η διαθεσιμότητα και η τιμή. Όταν είχε πρωτοέρθει στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο κουτί το βρίσκαμε στα 125 ευρώ. Το απλό μοντέλο, α το πούμε έτσι, που είχε δύο ανεμιστήρε αντί για τέσσερι, χωρί το RGB, χωρί το controller που έχει μέσα το συγκεκριμένο, το βρίσκαμε γύρω στο κατωστάρικο και πάλι ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Στα 125 δεν το συζητώ. Δίνει ένα 20 25 ευρώ παραπάνω και παίρνει τα όλα εξτραδάκια που υπάρχουν εδώ μέσα. Το πρόβλημα είναι ότι πέραν ότι δεν υπάρχει πουθενά διαθέσιμο. Στα καταστήματα που το βρήκα κατόπιν παραγγελία έχει 170 ευρώ που εννοείται σε αυτά τα χρήματα δεν αξίζει. Γενικότερα είμαι ικανοποιημένο από την FX να φτιάξει λίγο η Bequiet τι διαθεσιμότητε γιατί και με την ψύχτρα είχαμε ένα θεματάκι λίγο να τη βρούμε. Να φτιάξει λοιπόν τι διαθεσιμότητε και εννοείται πλέον αν θέλετε μια ποιοτική εταιρεία που δεν έχει RGB, πλέον έχετε την επιλογή. Κάτω στην περιγραφή θα έχω τα πράγματα που χρησιμοποίησα εδώ πέρα εάν σα ενδιαφέρουν και εσά. Όπω επίση θα βρείτε social media, κουμπί συμμετοχή, αλλά αφήστε μου και ένα σχόλιο. Σχόλιο. πώς σας φάνηκε η FX σειρά, θα πηγαίνατε σε RGB μπίχλιμπίδια από την Picoid? Θέλω να δω τη γνώμη σα. Κάντε μια εγγραφή, ένα like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σα.